πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα Τρίκαλα, με την κυρία Μάρα Νεστορίδου, ένα παράδειγμα μητέρας, αφοσίωσης, δύναμης, αγάπης, με τέσσερα υπέροχα παιδάκια, τα βλέπετε. Είναι η Κατερίνα, είναι ο Γιώργος, είναι ο Γιώργος, η Κατερίνα, η Έλενα και η Ανθή. Καλησπέρα Μάρα, έστω και έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα από όλους. Δεν θα πούμε καλησπέρα. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σήμερα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες που πρόκειται να γιορτάσουν του χρόνου. Ευχόμαστε να γιορτάσουν πολλές μανούλες του χρόνου. Ευχόμαστε σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν και θέλουν να γίνουν μανούλες πραγματικά να τα καταφέρουν. Όπως και εσύ επιθυμούσες, Μάρα μου, να γίνεις μανούλα και στην αρχή όταν προσπάθησες να κάνεις τα βιολογικά σου παιδιά, τα παιδιά της κοιλιάς, όπως εσύ τα αναφέρεις, και αντιμετώπισες τις πρώτες δυσκολίες, δεν το έβαλες κάτω και αποφασίσατε μαζί με τον Σάκη, τον άντρα σου, να υιοθετήσετε αυτά τα πανέμορφα αγγελούδια. Όχι όλα, τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι γυναίκες προσπαθούμε, η κάθε μια κάνει το δικό της αγώνα για να γίνει μαμά. Άλλες λίγο πιο πολύ, άλλες λίγο λιγότερο. Σε εμάς ξεκίνησε η διαδικασία των παιδιών, δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε, να μείνω έγκυος τέλος πάντων. Ανθή, λίγο ησυχία. Έχουμε και το σκύλο, οπότε... Για να δούμε και το σκύλο. Και ξέρεις κάτι, Μάρα, θέλω να δούμε και ένα βίντεο πριν τα πούμε και θέλω να τα πούμε όλα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εδώ στην Ελλάδα όταν προσπαθήσατε να υιοθετήσετε παιδάκι και για τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε όταν θέλατε από το εξωτερικό και για το πόσο Θεός μετά τα δύο παιδάκια που υιοθετήσατε σας έφερε άλλα δύο παιδάκια της κοιλιάς. Όπως λες, πάμε να δούμε ένα βίντεο για εσένα και την οικογένειά σου. Ωραία. Η Μάρα Νεστορίδου είναι μια γυναίκα με όλη τη σημασία της λέξης. Η ζωή της θα μπορούσε να γίνει βιβλίο και να διδάσκεται στα σχολεία. Υπέροχος άνθρωπος, μοναδική σύντροφος, αξιοζήλευτη μητέρα, πετυχημένη επιχειρηματίας, με άποψη και λόγο για τα κοινά. Ζει σε ένα χωριό του νομού Τρικάλων μαζί με την υπέροχη και πολυμελή οικογένειά της, τα δύο της παιδάκια από την Αφρική που έχει υιοθετήσει, τα δύο βιολογικά της παιδιά και το σύζυγό της, Σάκη Μπασδέκη. Μια οικογένεια πολύχρωμη, ζωντανή, πλημμυρισμένη από αγάπη. Η γνωριμία της με το σύζυγό της ήταν καρμική, σε ένα καφέ στη Λαμία όπου της είχαν κλέψει την τσάντα και ήταν αυτός που της προσέφερε βοήθεια. Δεν πίστευε πολύ στο γάμο, ωστόσο η ζωή της έφερε στο δρόμο προσδόκητα τον άνθρωπο που μαζί θα δημιουργούσαν μια πανέμορφη οικογένεια. Ήθελαν βιολογικά παιδιά, αλλά ήταν και οι δύο υπέρμαχοι της υιοθεσίας. Ήθελαν να χαρίσουν σε ένα παιδί ένα καλύτερο μέλλον και να συνειδητοποιήσουν τα δικά τους παιδιά ότι το DNA δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Σκοπός είναι πάντα να προσφέρεις, λένε. Φιλάκι θα την δώσετε. Φιλάκι θα την δώσετε. Έκαναν τα πάντα για να κάνουν πράξη αυτό που ήθελαν και κατάφεραν να περάσουν όλη αυτή την ψυχοφθόρα και χρονοβόρα διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας. Υπερπηδώντας το σκόπελο της γραφειοκρατίας, αποφάσισε να πάει η ίδια στην Αιθιοπία, να βρει μόνη της δικηγόρους, γιατρούς, να κάνει την έρευνα που χρειαζόταν και έτσι πήρε το Γιώργο της, που ήταν τότε 4 μηνών και η βιολογική του μητέρα δεν ήθελε να έχει επαφές ούτε με το παιδί ούτε με τη Μάρα. Τον ερωτεύτηκε αμέσως, όταν ακούμπησε το χέρι της στο πρόσωπό της και όταν είδε τα όμορφα λακάκια που είχε στο πρόσωπό του. Δεν έμεινε όμως εκεί, ήθελε να πάρει και δεύτερο παιδί. Και όταν είδε τα μεγάλα, εκφραστικά μάτια της Κατερίνας, που προέρχεται από πολύ φτωχή οικογένεια, που δεν μπορούσε να τη μεγαλώσει, έγινε για δεύτερη φορά μητέρα. Η ευτυχία του ζευγαριού επισφραγίστηκε όταν εντελώς ξαφνικά και χωρίς να το περιμένουν, λίγο καιρό μετά, η Μάρα μένει έγκυος και κάνει το πρώτο της βιολογικό παιδί, την Έλενα, το Μάιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2019 το δεύτερο, την Ανθή. Έχουμε τη σοκολάτα υγείας που είναι η Κατερίνα, τη σοκολάτα γάλακτος που είναι ο Γιώργος, τη λευκή σοκολάτα που είναι η Έλενα και τη ροζ σοκολάτα, τη μικρή Ανθή, η οποία γεννήθηκε κατακόκκινη γιατί ήταν κολλημένη στον πλακούντα μου, λέει με χιούμορ για τα παιδιά της.
Προσφορά και αλληλεγγύη είναι το μότο της. Η Μάρα πρόσφερε βλαστοκύτταρα στη Δημόσια Τράπεζα της Ακαδημίας Αθηνών για τις ανάγκες ασθενών με προβλήματα στο νοσοποιητικό σύστημα. Έγινε δότρια μυελού των οστών. Είναι μέλος σε ομάδες υιοθεσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επιχειρηματίας με δική της επιχείρηση προϊόντων ομορφιάς και πολιτικός. Αυτή η γυναίκα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα πίστης και δύναμης, αφοσίωσης και υπομονής. Η κινητήριός της δύναμη είναι η αγάπη. Και όπως λέει και η ίδια, τίποτα δεν είναι αδύνατο για μια γυναίκα και μια μητέρα. Yeah! Τι ωραία. Όλα αυτά είσαι σήμερα, το έχεις καταλάβει? Όχι. Μου ακούστηκαν πολλά. Πώς είναι αυτά τα χρόνια, πώς κύλησαν αυτά τα χρόνια από τότε που πήρατε την απόφαση να πάτε στην Αιθιοπία, που αποκτήσατε τα δύο πρώτα σας παιδάκια και μετά που ήρθαν και τα παιδάκια έτσι ξαφνικά? Μου φαίνεται πολύ γρήγορα, δηλαδή σκέφτομαι. Προχτές, 26 Απριλίου, κλείσαμε 8 χρόνια τη στιγμή που φτάσαμε Ελλάδα. Οπότε μου φαίνεται απίστευτα γρήγορα ότι πέρασαν τα χρόνια. Ευτυχισμένη πάρα πολύ. Παραπάνω από όσο ευχήθηκα, ευλογηθήκαμε. Γιατί το θεωρώ ευλογία για όλα μου τα παιδιά, από τον Γιώργο μέχρι την Αθή. Νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί. Εντάξει, 4 παιδιά σίγουρα έχει κούραση. Σίγουρα έχει τρέξιμο. Αλλά και απίστευτη, και απίστευτη χαρά. Θέλω, Μάρα μου, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλας και προσωπικά και ξέρω κάποιες λεπτομέρειες για το πόσο δυσκολεύτηκες αρχικά στο να υιοθετήσεις παιδί και ότι είχες προσπαθήσει εδώ στην Ελλάδα αρχικά να υιοθετήσεις ένα παιδάκι, και δεν ξέρω αν θέλεις και εσύ να μοιραστείς και με τον κόσμο τις προσπάθειες που έκανες, τι σου είπαν, τι εμπόδια σου προέβαλαν και τελικά πώς κατέληξες να πας η ίδια στην Αφρική. Και τι πρέπει να αλλάξει, Μάρα, εσύ που το βίωσες και που το έζησες? Τι πρέπει να γίνει για τη διαδικασία υιοθεσίας για να είναι, να διάσουν πια τα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδάκια ορφανά? Καταρχήν, να ξεκινήσω από αυτά που θα πρέπει να γίνουν, που είναι πιο σημαντικά. Βέβαια. Θα πρέπει να έχω τη μικρή. Είναι πρωταγωνίστρια η Ανθή. Η Ανθή είναι θηρίο. Θέλω να πω ότι τώρα ανακοίνωσαν ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Ότι... Κοίτα εκεί. Τι να δει. Για την υιοθεσία, μακάρι να αλλάξουν. Από ό,τι ανακοίνωσαν όμως, τα παιδιά προς υιοθεσία είναι ελάχιστα στην Ελλάδα. Κοίταμε λίγο που μας κοιτάει ο κόσμος. Γεια σου, Ανθή. Γεια σου, Ανθή. Σε χαιρετάνε. Η Ανθή θέλει να γίνει. Τι θες να γίνεις, αγάπη μου? Τι θες να γίνεις? Προς το παρόν θέλει να πάει να παίξει και δικαιολογημένη. Θέλει να γίνει δικηγόρος η κυρία. Μπράβο της, Ανθή. Ναι. Με το καλό. Θα ελπίζω να αλλάξω τα... Πάνε στο πάνε μέσα. Δεν είναι μέσα. Πάνε σε ψάχνει ο μπαμπά. Μακάρι. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρούμε. Παρακαλώ πολύ. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να... ανέλαβε δράση. Μάρα, παρότι... Ανέλαβαν η άλλη δράση. Παρότι η μέρα ανήκει στις μητέρες, έτσι, είναι, σήμερα η γιορτή της μητέρας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε και στον πατέρα της οικογένειας. Θα τον αποθέωνα το Σάκη. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο και σε μια κλειστή κοινωνία, δεν το λέω υποτιμητικά. Προφανώς, με βάση τη λογική, είναι πιο δύσκολο να το ζήσετε αυτό το πράγμα εκεί, έτσι. Και αν θες, μας λες, αν συναντήσατε κάποιο εμπόδιο, κάποιο χλεβασμό, κάποιο... Γιατί τα παιδιά ήταν και από την Αφρική. Εμείς μένουμε σε ένα χωριό που έχει 100 άτομα. Πετώ να σας πω ότι... Θέλει τόλμη, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Εδώ το δέχτηκε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ στήριξη. Μπράβο. Και όποιος με παίρνει τηλέφωνο από γονιός που θέλει να υιοθετήσει και μου λέει... Σκεφτόμαστε ότι είναι μικρή κοινωνία, ότι έτσι, το τι θα πει ο κόσμος. Τους λέω, μικρότερη κοινωνία από τα 100 άτομα που ζούσαμε εμείς, δεν υπάρχει. Ο άντρας μου ήταν το στήριγμά μου και είναι το στήριγμά μου, διαφορετικά δεν θα είχαμε αυτήν την οικογένεια. Βέβαια. Είναι εκεί ο Σάκης, να τον δούμε, να του πούμε ένα καλησπέρα.
Ο Σάκης είναι αντιστάρ της οικογένειας. Και να πούμε ότι ο Σάκης είναι κτηνοτρόφος, παραμένει, έτσι, έτσι ναι, Μάρα. Ναι, 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 είναι κτηνοτρόφος, ναι. Μπράβο του. Τα παιδιά πηγαίνουν, βοηθάει κανένα εκεί στα ζωντανά. Ο Γιώργος θέλει να γίνει κτηνοτρόφος. Μπράβο. Βοηθάνε, όλοι πηγαίνουν. Τα κόρτια δεν είναι για βόλτα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Οι άντρες κάνουν τη δουλειά. Του αρέσει και χαίρομαι που το αρέσει. Είναι η δουλειά που μας συντηρεί. Χαιρόμαστε, την αγαπάμε τη δουλειά του μπαμπά μας. Και είστε πολύ τυχεροί που ζείτε και μεγαλώνετε στη φύση. Μάρα, έχω διαβάσει συνεντεύξεις που έχεις πει ότι όταν προσπάθησες και απευθύνθηκες σε ορφανοτροφείο να υιοθετήσεις παιδιά εδώ στην Ελλάδα, σε ρωτήσανε πόσο χρονών είσαι και αν έχεις κάνει προσπάθειες εξωσωματικής. Ακριβώς. Θες να συνεχίσεις την ιστορία. Μου είπανε ότι πόσο χρονών είστε, τους είπα ότι είμαι γύρω στα 30, μου λέει πόσες εξωσωματικές έχετε κάνει και τους είπα ότι καμία. Και μου λέει, και τι θέλετε, λέει, να υιοθετήσετε έτσι, κάτι προσπάθησε και μετά λέει. Άκου ρε παιδί. Το να θες να υιοθετήσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2000, έπρεπε να πας χαρτί ότι είσαι στήρος. Δηλαδή, έπρεπε να δείξεις γνωμάτευση ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδιά και μετά να σου δώσουνε. Μέχρι το 2000 αυτό, όχι το 1950. Ναι, ναι, νομίζω ότι μέχρι το 2000 πρέπει να ήταν. Ήτανε πολύ... Όπως και ζητούσαν να δουν αν έχετε ακίνητα στο όνομά σας για να... Δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία για την Ελλάδα, γιατί μετά από αυτά τα πράγματα δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία καν εδώ πέρα. Εμείς είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να πάρουμε... δύο παιδάκια. Όταν ξεκινήσαμε τα χαρτιά, η αλήθεια είναι ότι είπαμε να πάρουμε ένα παιδάκι. Μετά ο άντρας μου είπε, να είναι μόνο του. Φανταστείτε και πόσα προβλήματα παραπάνω, ας πούμε, λόγω της διαφορετικότητας αντιμετώπιζε η σκέψη του αν ήταν μόνο. Οπότε, με τη στήριξη του άντρα μου, αποφασίσαμε για δύο. Και πώς πήρες την απόφαση, μίλησε μας, πήγες κάτω στην Αιθιοπία μόνη σου, είχε καθοδηγήσει κάπως. Κάναμε το φάκελο. Υπήρχαν, νομίζω, τα τελευταία 5 χρόνια πριν από μένα, γύρω στις 4-5 υιοθεσίες σύνολο, ό,τι αφορούσε την Αφρική. Αλλά δεν υπήρχε κάποια στάνταρ, δηλαδή... Και έπρεπε να ψάξεις μόνος σου. Έκανες το φάκελο, εδώ, και κατέβαινες στην Αιθιοπία και έψαχνες να βρεις ορφανοτροφείο, γιατρούς, δικηγόρους, για να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Εγώ ήμουν η 12η στη λίστα που περιμέναμε και σκεφτόμουν ότι πάει 1 με 2 παιδιά το χρόνο, οπότε 6 χρόνια μου φαινόταν ατέλειωτα. Και έτσι αποφάσισα να πάρω το φάκελο και να κατέβω να βρω άκρη στην Αιθιοπία. Πόσοι Έλληνες κάνουνε, Μάρα μου, αυτή τη διαδικασία τώρα που μιλάμε, το 2022. Η Αιθιοπία έχει κλείσει, υιοθετήθηκαν στο σύνολο 100 παιδιά, στη διάρκεια που ήταν ανοιχτή για τις υιοθεσίες, για τις διακριτικές. Τώρα είναι η Ουγκάντα ανοιχτή και η Σιέρα Λεόνε. Η κάθε χώρα, ό,τι αφορά την Αφρική, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες... με παιδιά προς υιοθεσία, ενώ τα ορφανοτροφεία στην Ελλάδα είναι γεμάτα. Στην Ελλάδα τα ορφανοτροφεία, νομίζω, γύρω στα 3.000 με 3.500 παιδιά έχουν. Απλά αυτά που είναι για υιοθεσία είναι γύρω στα 800. Τα υπόλοιπα είναι σε κατάσταση αναδοχής. Και μάλιστα, θα πρέπει να στηρίξουμε και την αναδοχή. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Όποιος μου λέει τα ιδρύματα, για τα ιδρύματα και τέτοια, όσο καλό και να είναι ένα ίδρυμα, δεν αντικαθιστά ένα σπίτι. Δεν αντικαθιστά την αγάπη θα πάρεις από τους ανθρώπους που σε μεγαλώνουν, είτε είναι γονείς, είτε είναι ανάδοχοι, είτε οτιδήποτε, δεν... είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω. Κανένα ορφανοτροφείο δεν είναι σαν το σπίτι. Και φυσικά τα αρκετά παιδιά πήγαν στο ορφανοτροφείο γιατί αφαιρέθηκαν από οικογένειες που δεν είναι κατάλληλες. Και ναι, λέμε, εννοούμε ότι μας αξιολογούν να είμαστε κατάλληλοι για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε, να είμαστε ανάδοχοι. Στην Ελλάδα ισχύει για 3 χρόνια η παρακολούθηση εφόσον υιοθετήσεις. Στην Αιθιοπία ισχύει για 18 χρόνια, μέχρι τα παιδιά να είναι ενήλικα.
Όπως τώρα... και είναι και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Τώρα τα δικά σου παιδιά δηλαδή τα παρακολουθούν, Μάρα? Μέχρι τα 18. Έλα, πώς τα παρακολουθούν? Έρχονται μία φορά το χρόνο και κάνουν έκθεση αξιολόγηση. Μπράβο. Την οποία στέλνουμε στην Αιθιοπία. Μαζί με φωτογραφίες. Να πούμε ότι η μαμά της μικρής Κατερίνας ήταν πολύ φτωχή, είναι πολύ φτωχή. Παίρνει 23 δολάρια το μήνα για να δουλεύει 10 με 12 ώρες στα χωράφια. Γι' αυτό και έδωσε την Κατερινούλα στο ορφανοτροφείο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Πώς επικοινωνήσατε στα ίδια τα παιδιά όλη αυτή την κατάσταση και αν δεχόσασταν ερωτήσεις? Δεδομένου ότι είναι και μεγάλα και γνωρίζουν αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή ξέρουν τα πάντα. Τα παιδιά μας ξέρουν τα πάντα. Μπράβο, μπράβο. Αλλά και να μην ήταν διαφορετικότητα, γιατί λόγω διαφορετικότητας εντάξει θα καταλαβαίνουν ότι δεν ήμασταν βιολογικοί γονείς, αλλά και να μην ήταν τα παιδιά μας έτσι, θα ξέρουν την αλήθεια. Θέλω να την ξέρουν την αλήθεια από εμάς. Γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα θελήσει κάποιος να σου μεταφέρει κάτι. Καλοθελητής. Ναι, γιατί ναι, σε αντίστοιχες. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν... που τα μαθαίνουν τα παιδιά σε μεγάλη ηλικία, είναι το σοκ. Δεν περιγράφεται. Πολύ μεγάλο. Ή που το ανακαλύπτουν και προσπαθούν να το επιβεβαιώσουν χωρίς οι γονείς να το παραδέχονται. Σήμερα τη γιορτή της μητέρας, τι δώρο σου έκαναν, Μάρα? Δεν ξέρω φοράω, αν θέλουν να μου πούν τα παιδιά τα ίδια. Α, να μας πει ο Γιώργος. Γιώργο, τι δώρο, αν δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει. Γιώργο! Γιώργο, καλησπέρα! Ο Γρηγόρης είμαι, είχαμε συναντηθεί ξανά όταν ήσουν μωρό. Δεν το θυμάται. Τι κάνεις? Είσαι καλά, αγάπη μου? Ναι. Είπες χρόνια πολλά στη μανούλα σήμερα? Ναι. Γιατί αγαπάς τη μαμά? Της έκανες κάποιο δώρο? Της έκανα. Τη ζωγράφισες κάτι μήπως? Το ξέχασα στο σχολείο. Δεν πειράζει. Θα της το δώσεις τη Δευτέρα. Γιώργο, γιατί αγαπάς πολύ τη μαμά? Γιατί μου κάνει τα όλα τα χατήρια. Ωραία, Γιώργο, ωραία. Και Γιώργο, πώς νιώθεις που είσαι ο μοναδικός άντρας έτσι εκεί στην οικογένεια που έχεις τρεις αδερφές? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ψυχούλα μου. Θέλω και την Κατερίνα λίγο, τη στάρ της οικογένειας. Πού είναι η Κατερίνα? Κατερίνα. Έρχεται η Κατερίνα, είναι στάρ, δεν έχει τέτοια θέματα. Στάρ είναι η Ανθή. Ναι, η Ανθή, εντάξει, μας από την αρχή μπήκε μπροστά στο πλάνο. Κατερίνα, αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά. Το ξέρεις ότι γιορτάζει η μαμά σήμερα? Ναι. Της έκανες κάποιο δώρο? Ναι, τρεις ζωγραφιές. Αγάπη μου, επίσης ξέρεις πόσο όμορφη είσαι? Τι λένε? Ευχαριστώ. Κουκλάρα μου εσύ. Να σου πω κάτι, από τα αδερφάκια σου, με ποιον τα πας καλύτερα και με ποιον πλακώνεσαι πιο πολύ? Με τον Γιώργο. Α, ωραία τα πάτε. Λοιπόν, Μάρα, με αυτή την εικόνα, να κλείσουμε με αυτή την όμορφη εικόνα, με εσένα, με τα παιδάκια σου, με το χαμόγελό σου και πραγματικά ξέρω πόσο πολύ βοηθάς ανθρώπους που προσπαθούν να σε συμβουλευτούν, γιατί θέλουν και αυτοί να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Παιδιά, έχουμε του χρόνου λιγότερα παιδάκια στα ιδρύματα. Με όλες τις καταστάσεις, αναδοχή, υιοθεσία. Λιγότερα παιδάκια στα νοσοκομεία και οι μαμάδες τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σήμερα αυτές οι μαμάδες που έχουν τα παιδάκια τους στο νοσοκομείο γιορτάζουν διπλά για τον αγώνα που κάνουν. Και ευχόμαστε του χρόνου να είναι σπίτι τους όλοι, γεροί, με τις μαμάδες τους και να έχουν όλοι να αποκτήσουν οικογένεια. Το με ποιον τρόπο θα αποκτήσει την οικογένεια δεν έχει καμιά σημασία. Θέλω να μου φιλήσεις το Σάκη τον ήρωα, τον άντρα σου. θα το φιλήσω. Είναι ήρωας με τέσσερις γυναίκες στο σπίτι. Είναι ήρωας όντως. Είναι δηλαδή... πολύ τυχερός γιατί έχει πόσες αγκαλιές όταν μπαίνει στο σπίτι να τον αγκαλιάζουν. Είναι πολύ τυχερός και εσύ πολύ τυχερή. Και η Μάρα τυχερή που τον έχει. Έχετε βρει ο ένας τον άλλον με κοινές ανάγκες, κοινά πιστεύω και κοινά όνειρα που σας αξίωθησε ο Θεός και τα υλοποιήσατε. Είστε μια πανέμορφη οικογένεια. Εμένα είναι τιμή μου και χαρά μου που σας έχω γνωρίσει. Μας δίνετε μαθήματα. Και ευχόμαστε πραγματικά πρώτα απ' όλα υγεία. Και με το πέμπτο. Πλάκα κάνω. Παιδιά, ο Γιώργος θέλει έναν αδερφό και το λέει συνέχεια. Μας προετοιμάζεις, Μάρα. Ναι, το λέει ψύχραμα η Μάρα. Αν ποτέ θα μπαίναμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία,
διαδικασία θα ήταν μόνο με υιοθεσία και αναδοχή. Για να βγω ξανά στη διαδικασία. Άλλοι όχι. Θα προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε. Έχεις κάνει το χρέος σου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλάσει το χατήρι του Γιώργου. Άντε και νομίζω ότι πρέπει να έχει. Η επόμενη σύνδεση θα είναι με τον αδερφό του Γιώργου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Τώρα αυτό ρε παιδί μου. Εντάξει, από τη μία έτσι πάω σε αυτό με τα προβλήματα στην υιοθεσία. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Εννοείται ότι δεν μπορεί καθένας να πει: δώσουμε αυτό το παιδί. Καλά, δεν είναι τα παιδιά στραγάλια, τα μοιράζουμε. Αλλά και να πει, δεν πρέπει να είναι και στο άλλο άκρο, ρε παιδί μου. Και τα 800 παιδιά που είπε είναι πάρα πολλά. Έτσι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό, αν με ρωτήσεις. Και πρόβλημα πολλών δεκαετιών. Δεν είναι τωρινό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς δεν μπορεί να το λύσει κανένας αυτό βλέπεις το πρόβλημα. Βλέπεις γονείς οι οποίοι όντως είναι αποφασισμένοι να υιοθετήσουν και θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Φτάνουν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου να υιοθετήσουν ένα παιδάκι.